Για μένα ο Ατρόμητος είναι μία μαγική λέξη. Η λέξη γειτονιά. Όταν έλεγες Ατρόμητος εννοούσε Περιστέρι και όταν εννοείς Περιστέρι εννοείς τον Ατρόμητο. Φωνάζαν οι φύλαδοι Ατρόμητος, Ατρόμητος και σηκωνόταν η τρίχα. Ο Ατρόμητος είναι η μεγαλύτερη αθλητική οικογένεια της Δυτικής Αθήνας. Εμείς ανέκαθεν στα 90 χρόνια της ιστορίας μας ήμασταν ομάδα της εργατικής τάξης. Ο Ατρόμητος είναι ένα ιστορικό σωματείο που είχε πρωταγωνιστήσει ιστορικά και στις πρώτες κατηγορίες και μέσα από αυτή τη διάθεση ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα επανέλθει εκεί που του αξίζει, δηλαδή στη Super Link, τη σημερινή. Ατρόμητος και ξέρω ψωμί. Ατρόμητος! Ο Ατρόμητος ιδρύθηκε το 1923 από μια παρέα στην περιοχή της σημερινής πλατείας Βικτωρίας στην Αθήνα. Αυτή η ομάδα λοιπόν των ανθρώπων έφερε τον Ατρόμητο το 1933 στο Περιστέρι. Υπήρχε μια τοπική ομάδα, ο Αστέρας, ο οποίος έδωσε το σήμα του στη νέα ομάδα και τα χρώματα και έτσι γεννήθηκε ο Ατρόμητος, έγινε η συνέχεια του Ατρόμητου το 1933 όταν εγκαταστήθηκε πλέον στο Περιστέρι. Η παλέμαχη για το σημερινό Ατρόμητο είναι η ιστορία του Ατρομήτου, διότι όλος ο Ατρόμητος στηρίχτηκε σε αυτό το πόστο που λέγεται παλέμαχη. Λέγομαι Παναγιώτης Μάρκου και όπως με φωνάζανε Πανούτσικο, λόγω του ότι ήμουν πολύ ψηλός, μου βγάλανε το όνομα Πανούτσικο. Το 1933 λοιπόν ο Ατρόμητος έρχεται στο Περιστέρι για να μείνει για πάντα, να ριζώσει για πάντα. Δεν είχε γίνει ακόμα Δήμος, Δήμος έγινε το 1934. Ήταν μια πόλη με παράγκες, με ρέματα, χωρίς ηλεκτρικό. Ήταν μια πόλη προσφυγούπολη, είχε δεχτεί χιλιάδες πρόσφυγες από την καταστροφή της Σμύρνης. 16 χρονών έγινα επαγγελματίας, αλλά λεγόταν ήμι επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Τα λεφτά του μισθού που παίρνουν τα σημερινά παιδιά του ποδοσφαίρου, εμείς μόνο ήταν για τα χαρτιά. Τα χαρίζαμε στον Ατρόμητο πάλι. Δεν τα παίρναμε. Εγώ θυμάμαι μία φορά που παίξαμε και κερδίσαμε την ΑΕΚ στο γήπεδο της Ριζουπόλεως. 6-1 είχαμε ρίξει β' ομάδας, γιατί παίζαμε πρωτάθλημα β' ομάδων. Όταν γυρίσαμε στο γήπεδο, μας δώσανε από μία πορτοκαλάδα και ήπιαμε σαν αμοιβή. 5 δραχμές. Αυτοί που παίζανε, οι 3 οι καλύτεροι παίχτες κατόπιν που το έβγαζε ο προπονητής. Και ένα κουστούμι που μου φτιάξανε μπλε όταν απολύθηκα από στρατιώτης. Στα 15 χρόνια που έπαιξα μπάλα. Εμείς δεν ξέραμε τι θα πει δικέφαλος και τετρακέφαλος σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουν σήμερα. Γιατί παίζαμε στο σκληρό γήπεδο και εμείς από τη συνέχεια, από τη συνεχή πίεση είχαν σφίξει και δεν παθαίνουν ποτέ. Είναι γεγονός ότι μέσα στην πορεία του χρόνου, όσο αναπτυσσόταν το Περιστέρι, την ίδια ανάπτυξη είχε και ο Ατρόμητος. Δέθηκε πάρα πολύ με τον κόσμο του. Έζησε πολύ μεγάλες χαρές. Δεκαετία του 50, όταν ο κόσμος έβριζε διέξοδο στο ποδόσφαιρο. Δεκαετία 60. Τη δεκαετία του 70 ανέβηκε για πρώτη φορά στην Αλφα Εθνική το 1971. Πέρασε ωραίες στιγμές στη δεκαετία αυτή. Μετά όμως, μετά το 1980, άρχισε αντίστροφη μέτρηση της ομάδας. Β' Εθνική, Γ' Εθνική, Δ' Εθνική το 1998. Πολύ δύσκολες εποχές για τον Ατρόμητο. Πάλι όμως κατάφερε, λόγω της βαριάς φανέλας της και του μετάλλου που έχει σαν ομάδα, να επιστρέψει γρήγορα στη Γ' Εθνική. Εγώ ήμουν αμυντικός, έπαιζα μπακαριστερό. Σε ένα παιχνίδι πάλι με τον Τρίπολη, με τον Παναργαδικό, είχαμε κερδίσει 4-0 και τα 4 γκολ τα είχα βάλει εγώ, από θέση αμυντικού. Αυτό μου είχε μείνει, έτσι, δεν ξεχνιέται. Όταν παίζαμε κύπελο Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ, θυμάμαι, το 68. Είχα να κοιμηθώ στο κρεβάτι απάνω στο σπίτι μου 6 μήνες. Να πάω στο σπίτι μου να κοιμηθώ. Κοιμόμουν στο τυπογραφείο που ήταν η ροή της εφημερίδας που βγάζαμε και περιοδικά. Το 1971-72 ανεβήκαμε από τη Β' Εθνική στην Α. Παίζαμε ένα παιχνίδι στο Ρουφ, τελευταίο παιχνίδι, και ανεβήκαμε 1-0, κερδίσαμε και μόλις τελείωσε το παιχνίδι υπήρχαν 10.000 κόσμος. Μας περιμέναν απ' έξω. Μισοί ήρθαν με τα πόδια, οι άλλοι μισοί με μπολντόζες ήρθαμε, άλλοι με φορτηγά, σαν να ήταν παρέλαση, και φτάσαμε στο Δημαρχείο. Μόλις φτάσαμε στο Δημαρχείο, υπήρχε τέτοια συγκίνηση, τέτοια αγάπη, τέτοιο κόσμο δεν έχω δει ούτε στη ζωή μου. Είχα την ευκαιρία να παίξω στην ομάδα που έπαιξε πρώτο ευρωπαϊκό μάτς της ιστορίας της. Ήμουν τυχερός γιατί ήμουν ο πρώτος σκόρερ. Οι αναμνήσεις είναι έντονες.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι αγωνιστήκαμε κόντρα σε μια ομάδα που τότε ήταν μεγαθύριο στην Ευρώπη, τη Σεβίλη. Ωστόσο, καταφέραμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Τα συναισθήματα ήταν πολύ έντονα και η χαρά μου απερίγραπτα μεγάλη. Ο Ατρόμητος στη δεκαετία του 40-50 και 50, μπορώ να πω 60, ανήκε πάντοτε και φαίνεται από την όλη διαδρομή της ιστορίας των πολιτικών πραγμάτων, ανήκε πάντοτε στην προοδευτική παράταξη. Παίξαμε ένα παιχνίδι στην Κρήτη με τον Ηρόδοτο, ποδοσφαιριστής εγώ. Ο κ. Μάρκου ήταν επικεφαλής της αποστολής. Ήταν ένα γήπεδο δίπλα σε κάτι φυλακές. Οι φύλακοι του Ηρόδοτου μας απειλούσαν ότι αν δεν κάτσουμε να χάσουμε, δεν θα φύγουμε ζωντανοί από το γήπεδο. Εμείς είχαμε φοβηθεί βέβαια και μπήκαμε στο γήπεδο και εκείνη τη στιγμή από ένα κελί από τις φυλακές, ένας παλιός ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, ο οποίος είναι εκεί στη φωτογραφία, ήταν πολιτικός κρατούμενος, έβγαλε μια πετσέτα και είχε φτιάξει με ένα κάρβουνο ένα άστρο και φώναζε «Ατρόμητε, εδώ είμαι ο Χαρίκος, παίξτε για τον Ατρόμητο». Και παίξαμε και δεν χάσαμε. Ο Ατρόμητος ήταν όνομα και πράγμα. Εγώ θεωρούσα τον εαυτό μου ότι ήμουν Ατρόμητος. Ήδη στα πρωταθλήματα που παίζαμε, ακούγανε Κότσαλος και φοβότανε ότι θα δούνε κάποια αντίσταση δυνατή. Αυτό το θεωρούσα τιμή μου, ότι ο αντίπαλος φοβόταν ότι θα βρει αντίσταση από μένα. Οι παίκτες του Ατρομήτου τότε ήμασταν και πολλοί φίλοι. Καταφέραμε κάποια στιγμή ο καθένας, εγώ βάφτισα του Κότσαλου το γιο. Ο Σπινόζα τότε που έπαιζε σε εμάς ο Αργεντινός έγινε κουμπάρος μου, με πάτρεψε. Ένας άλλος συμπαίκτης μου, ο Κωνσταντώνης, λίγο αργότερα μου βάφτισε την κόρη. Το 2004 με 2005 αναλαμβάνει την ομάδα ένας αξιόλογος άνθρωπος, ο Γιώργος Σπανός, που με τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής και με προστάρι το δήμαρχό μας Ανδρέα Παχατουρίδη χτίσανε μια καινούργια ομάδα. Μια ομάδα σύγχρονη, μια ομάδα μοντέρνα, μια ομάδα πρότυπο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ατρόμητος είναι το αθλητικό DNA της πόλης του Περιστερίου. Μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, μια ομάδα με πολλές περγαμενές, μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια συγκαταλέγεται μέσα στις 4-5 καλύτερες ομάδες της χώρας μας και που ανελιπώς τα τελευταία χρόνια συμμετέχει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ατρόμητε, Ατρόμητε, εμπρός για νέα νίκη, ξεκίνα τον αγώνα σου, η δόξα σου ανήκει. Ατρόμητε, Ατρόμητε, ηγέτη των γηπέδων, εσύ έχεις τη δόξα και τη λάμψη των αστέρων. Είναι καλή ομάδα, της αξίζει να είναι σε αυτή τη θέση που είναι, στην αλφα-εθνική, και κάποια στιγμή νομίζω πως θα φτάσει σε υψηλότερο σημείο. Είναι η παρέα μου, είναι τα παιδικά μου χρόνια, είναι η ομάδα που ξεκίνησε από χαμηλές κατηγορίες, την ακολούθησα στη Δέλτα Εθνική, στα χωμάτινα γήπεδα και φτάσαμε σήμερα να πηγαίνουμε στο Ολλανδία να τον δούμε. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι το πάνω για μένα. Είμαι Ατρομητάκης από το 1958. Έπαιξε ο πατέρας μου από το 58 μέχρι το 72. Και από το 72 και μετά έχω γίνει Ατρομητάκης. Τον πατέρα μου τον πρόλαβα να παίζει, αλλά έχω γίνει άρρωστος από αυτά που έχω ακούσει. Η ψυχή του Ατρόμητου για μένα και της κάθε ομάδας είναι η γειτονιά. Η γειτονιά είναι μια μαγική λέξη που είναι μαζί με άλλη μια μαγική λέξη, κοινωνική αλληλεγγύη. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κορφαίο κοινωνικό γεγονός. Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι να δίνουμε διασκέδαση στον κόσμο, να κάνουμε τον κόσμο κάθε Κυριακή στην πόλη μας να έρχεται κοντά στην ομάδα, ώστε μέσα από τις νίκες, μέσα από την προσπάθεια της ομάδας να νιώθει σημαντικός, να νιώθει ότι συμμετέχει και μέσα από τις νίκες της ομάδας να παίρνει και χαρά. Εδώ είναι Ατρόμητος μόνο και θέλουμε να είναι μόνο Ατρόμητος. Γι' αυτό κάνουμε το παν κάθε Κυριακή να γεμίζουμε το γήπεδο και για μας να είναι μια γιορτή. Ήδη κάθε Παρασκευή εμείς με αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών πάμε σε όλα τα σχολεία της πόλης και δίνουμε εισιτήρια. Θεωρώ ότι είναι ένα και κοινωνικό, αλλά και να φέρουμε και τον κόσμο κοντά στο γήπεδό μας. Επίσης, ο Ατρόμητος είναι αρρωγός του χαμόγελου του παιδιού στο σπίτι του Περιστερίου. Είμαστε πολύ κοντά στα παιδιά. Καθώς επίσης βοηθάμε πάρα πολύ και στο κοινωνικό παντοπολείο, προσφέροντας μηνιαίως κάποια τρόφιμα
και κάνοντας κάποιες επισκέψεις και τις μέρες των εορτών. Έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες ώστε να μην παρουσιάζονται φαινόμενα βίας στα γήπεδα. Είμαστε μια ομάδα που απεκθάνεται τις φασαρίες. Είμαστε μια ομάδα που καταδικάζουμε οποιαδήποτε μορφή βίας, ρατσισμού ή χουλιγκανισμού υπάρχει στον χώρο του ποδοσφαίρου. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις δηλώσεις οι οποίες φέρνουν ένα ψυχροπολεμικό κλίμα, ειδικά παραμονή των αγώνων. Θα πρέπει να στραφούμε αποκλειστικά πώς να κάνουμε καλύτερες τις ομάδες μας, να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να δώσουμε μέσα στους ποδοσφαιριστές μας ώστε να μπορούν να δουλεύουν σε καλύτερες δυνατές συνθήκες για να παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ατρομητάρα μου, τρελά σε αγαπώ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μέσα στο Περιστέρι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε επεισόδια γίνονται και με τους φιλάθλους των άλλων ομάδων που έρχονται. Σαν εκκλησία το γήπεδο του Ατρομήτου. Το γήπεδο του Ατρομήτου είναι για την οικογένεια. Πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολύ μέσα. 100. Γενικά στις περιφορές του κόσμου. Εντάξει, και βλέπω ότι καλυτερεύει συνέχεια. Γεια σου Παύλο! Γεια σας παιδιά! Είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο με τον Νίκο τον Βεντουράτου και σε ένα φανάρι κόκκινο γυρίζει και μου λέει: Ατρόμητε, Ατρόμητε, ηγέτη των γηπέδων, εσύ έχεις τη δόξα και τη λάμψη των αστέρων. Πώς σου φαίνεται, μου λέει αυτό το ρεφρέν. Του λέω καταπληκτικό. Μου το ξαναλέει και συνειδητοποιώ ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ότι ο Ατρόμητος έχει στην μπλούζα του σήμα το αστέρι, οπότε τέριαξε και όλα ήταν, να σου πω, μια καλή στιγμή έμπνευσης για να εκφραστεί ο συγκεκριμένος ύμνος. Έρχονται το Ατρόμητο, τα νίκη, τα παιδιά. Μέσα στο γηπέδο θα πέσουν τη φωτιά. Κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί. Είναι του γηπέδου η κυριαρχή θεή. Ατρόμητε, Ατρόμητε, δόξα ανήκει. Σε γίνα τον αγώνα σου, η δόξα σου ανήκει. Ατρόμητε, Ατρόμητε, ηγέτη των γηπέδων. Εσύ έχεις τη δόξα και τη λάμψη των αστέρων. Η μεγαλύτερη αρετή που πρέπει να έχει ένας φροντιστής σε κάθε μια ομάδα είναι η εχεμήθεια. Εχεμήθεια, εχεμήθεια. Θα πρέπει σίγουρα μέσα από ένα δίκαιο ποδόσφαιρο να περνάμε και τα μηνύματα αυτά που πρέπει να διέπει μια κοινωνία, να υπάρχει ένα σύστημα αξιών, ένα σύστημα που όλοι θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και όλοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Έχει προχωρήσει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό βλέπετε σε όλα τα τμήματα τους προπονητές που έχουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι διπλωματούχοι, είναι καθηγητές. Όλοι είναι προπονητές επιστήμονες που είναι στα τμήματα του Ατρομήτου. Μπορούμε να καταγράφουμε όλους τους χρόνους και όλους τους φυγμούς που μπορούν να έχουν κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα διάγραμμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή και να ξέρουμε σε τι επίπεδα πρέπει να δουλέψει και σε ποια πρέπει να είναι σε λιγότερους ρυθμούς. Το ποδόσφαιρό μου είναι καθημερινότητα. Δεν το κάνω, δεν είναι συνήθεια στη ζωή μου. Σπουδάζω, έχω περάσει την ηλεκτρολογία στη Χαλκίδα. Κάνω και τα δύο, με αγάπη και τα δύο. Και συνεχίζω όσο μπορώ. Γνώρισα πολλούς φίλους και έκανα μέσα από το ποδόσφαιρο και μου έμαθα να δουλεύω πολύ σκληρά για ένα σκοπό που θέλω να πετύχω. Το ποδόσφαιρο το ξεκίνησα από την πρώτη δημοτικού κι εγώ, από μια ακαδημία στην Εύβοια. Στα 15 μου ήρθα στην ομάδα K15 του Ατρομήτου. Χρόνο με τον χρόνο ανέβαινα και τώρα βρίσκομαι στην K20 του Ατρομήτου και μακάρι να ανέβω στην πρώτη ομάδα. Πιστεύω ότι έχω στα χέρια μου παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά από πλευράς τεχνικής και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη διαδικασία της εκπαίδευσης να μάθουν κάποια κομμάτια της υποομαδικής και της ομαδικής τακτικής ώστε του χρόνου έτσι, να είναι έτοιμα να ανέβουν ένα σκαλοπάτι παραπάνω, δηλαδή να παίξουν στην ΚΑΠΑ 17. Παίζω ποδόσφαιρο για την οικογένειά μου και πάνω απ' όλα για μένα. Το ποδόσφαιρο για μένα είναι τα πάντα, είναι η ζωή μου. Έχω φύγει από τον τόπο μου και έχω θέσει σαν στόχο στη ζωή μου να παίξω ποδόσφαιρο, γιατί είναι το άθλημα που με συγκινεί και είναι όλη μου η ζωή. Η απόφαση που πήρα να αφήσω το σπίτι μου, την οικογένειά μου, την Άρτα και τους φίλους μου ήταν πολύ δύσκολη, αλλά το έκανα γιατί το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου και αυτό που αγαπάω από μικρό παιδί. Μαθαίνουμε στα παιδιά στο γήπεδο και τους συνοδεύει και σε όλη τη ζωή να αγωνίζονται με κανόνες ηθικής, με προσπάθεια,
με συνέπεια, με συγκέντρωση πάνω στην προσπάθεια, με στόχο στο αποτέλεσμα που τους βοηθάει και στη μετέπειτα ζωή τους, βγαίνοντας έξω στην κοινωνία. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στον κόσμο της ομάδας, στον κόσμο του Περιστερίου, να βρεθεί περισσότερο κοντά στην ομάδα γιατί το αξίζει. Τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια δείχνουν ότι αυτή η ομάδα έχει μέλλον. Πιστεύω ότι έχουμε καλόν πρόεδρο και πιστεύω ότι θα προχωρήσει πολύ μπροστά ο Ατρόμητος. Ως δήμαρχος Περιστερίου και ως ατρομητάκιας από γέννηση, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι Ατρόμητος και Δήμος Περιστερίου πάνε μαζί και θα πάνε μαζί.